Εντάξει όλα αυτά, αλλά και άλλα πολλά στις λεπτομέρειες του μνημονίου. Δεν είναι λεπτομέρειες, δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι το κοινωνικό πρόσημο που βάζουμε ως πρόταση πολιτική. Διότι ακόμα και με είναι το μνημόνιο. Είναι το παράλληλο πρόγραμμα αυτό ή είναι. Είναι μέσα από το μνημόνιο τι αναδεικνύεις, τι θες να αλλάξεις και τι παράλληλο πρόγραμμα έχεις. Να σας πω όμως. Το παράλληλο πρόγραμμα. Επειδή λέμε παράλληλο πρόγραμμα. Αν δεν μιλήσουμε για το πρόγραμμα, δεν θα μιλάμε τώρα για τα ποσοστά. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Αλλά εσείς τώρα να μιλήσετε για πρόγραμμα. Είχατε ένα πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα κάνετε εκλογές επειδή δεν μπορέσατε να το. Κάνουμε εκλογές γιατί δεν κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Τα είπαμε αυτά. Άρα τώρα ξαναλέγοντας για πρόγραμμα. Όχι, όχι, είναι το. Ξέρετε, είναι λίγο τώρα όταν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν απαγορεύει να έχει πρόγραμμα. Το μνημόνιο δεν είναι το πρόγραμμα που έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το βάλατε είναι αυτό το παράλληλο μέρος, πρόγραμμα εκείνες στις 17 ώρες της διαπραγμάτευσης. Δεν το βάζατε υπάρχει. Μέσα να περάσουμε στο μνημόνιο. Να είμαστε σίγουροι. Το πρόγραμμα το παράλληλο δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Έχει να κάνει με διακυβέρνηση της χώρας. Για παράδειγμα, τι να βάλουμε, τα μέτρα κατά της διαπλοκής, τα μέτρα κατά της διαφθοράς, τα μέτρα που αφορούν την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. Αυτές είναι οι πολιτικές που θα προωθήσουμε. Ακόμα. Υπάρχει το θέμα των κόκκινων δανείων. Πάντως τα μέτρα για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα θα ήταν κάτι που νομίζω ότι οι εταίροι θα το άκουγαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν τους αφορά το θέμα τα ακούσουν οι εταίροι. Όχι, τους ενδιαφέρει. Αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα αφορά και τους εταίρους. Καταρχήν αφορά τους Έλληνες πολίτες. Ακριβώς. Και δευτερευόντως εταίρους. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό τώρα τα μέτρα κατά της διαπλοκής. Άρα λοιπόν, και πού θα τα καταλήξω. Να καταλήξω. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου θα έχει ακούσει γιατί σας κατηγορεί για διαπλοκή. Δεν βοηθάει την κουβέντα ένα πρόσωπο που είναι απόνα από τη συζήτηση να κάνουμε αναφορές συνέχεια. Οι παρόντες να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα, ένα διακύβευμα και στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη με άλλες ιδιομορφίες που έχει να κάνει αν ακολουθούμε μια πολιτική νεοφιλελεύθερη, μια πολιτική λιτότητας ή μια πολιτική που έχει και κοινωνικό πρόσημο. Μα θα μου πείτε. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν ακολουθείτε μια πολιτική. Βεβαίως ακολουθείτε σε πάρα πολλές χώρες και υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες αντιστέκονται εντός και εκτός κυβερνήσεων. Το μνημόνιο που υπογράψατε το θεωρείτε νεοφιλελεύθερη πολιτική, έχει, για να καταλάβω. Έχει σαφέστατα πλευρές νεοφιλελεύθερες και έχει και πλευρές οι οποίες είναι αξιοποιήσιμες σε μια άλλη κατεύθυνση. Άρα μια νεοφιλελεύθερη πολιτική θα την εφαρμόσετε τώρα, αυτό μου λέτε. Επαναλαμβάνω. Αφού την υπογράψατε. Υπάρχουν πλευρές νεοφιλελευθερισμού που εμείς θέλουμε να τις αλλάξουμε. Το μνημόνιο δεν θα εφαρμοστεί ως έχει. Ναι. Θα εφαρμοστεί σε μια πορεία απεγκλωβισμού από άρα, αυτό. Άρα για να το εφαρμόσετε. Και έχει έτσι να κάνει ο απεγκλωβισμός με τρία στοιχεία. Πρώτον, με την πολιτική σταθερότητα. Δεύτερον, με την πορεία οικονομικής ανάκαμψης. Και τρίτον, με τις αλλαγές στην Ευρώπη. Και όλα αυτά απαιτούν να είσαστε μόνο γενικώς με τον κύριο Καμένο. Όχι. Όλα αυτά απαιτούν μια κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα συμμετέχουν σαν την κυβέρνηση. Και άλλα κόμματα μπορούν να μπουν στη Βουλή μέσα. Ναι. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι πρόγραμμα δεξιάς. Μια στιγμή. Τώρα και με άλλα κόμματα, γιατί ξεκινήσατε μόνο με τον Καμένο. Όχι. Αυτό είναι καινούριο. Εδώ στο τραπέζι έχουμε εγώ για παράδειγμα. Μπορεί να δεχτείτε δηλαδή και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και τη Μαρία Δενταλιάνη. Όχι, και την Ένωση Κεντρών, του κύριου Λεβέντη που είχατε πριν εδώ. Μην κάνουμε συζήτηση πια. Εγώ είπαμε. Τον κύριο Λαβαζάνη. Έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Καλύβη, τον οποίο τον εκτιμώ και ως πρόσωπο και ως πολιτική παρουσία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία τη αριστερή ενότητα. Με συγχωρείτε, κάνατε εκλογές επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και σκοπεύετε να τον επανενώσετε λέω, μετά τις εκλογές. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Δεν είναι λίγο δεν αποκλείσουμε αυτό υπερβολικό δύναμη, και για εμάς που πάμε να ψηφίσουμε. Καμιά δύναμη που θα συμφωνήσει με ένα πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα δικό μας είναι πρόγραμμα αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, ποιοι θα συμφωνήσουν είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μας. Το τονίζουμε όμως. Και θα είστε, δεν έχουμε και πρόγραμμα. Δεν εκτιμώ τον κύριο Καλύβη. Δεν έχουμε, θα είστε τις μονές μέρες του μήνα με το ευρώ και τις ζυγές με τη δραχμή. Θα ακούσετε, κύριε Χατζηδάκη. Έξυπνο αυτό που θα τα ακούσετε όμως. Γιατί είσαστε με τους παλιούς ή με τους νέους. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να υπηρετηθεί από την κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού που αναφέρατε. Δεν μπορεί. Είναι δημοκρατία, έχει άλλα συμφέροντα. Τα έχουμε ζήσει αυτό το χρόνια. Πρόγραμμα, με συγχωρείτε, αλλά θα μας το παρουσιάσετε προεκλογικά, θα είναι στις θα είναι καινούριο πρόγραμμα. Σήμερα, φαντάζομαι με το παλιό. Σήμερα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει στο μεγάλο, θα καταλαβαίνετε μερικά ζητήματα. Και θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμα, βέβαια. Πάντως δεν είδα εγώ από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και από αυτά που έχει υπογράψει το μνημόνιο, ομολογώ, επειδή τα παρακολουθώ αρκετά προσεκτικά, δεν βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμόσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Για να μην τα κοράκια να πάρουν τα σπίτια και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Αυτό υπογράψαμε. Τελεία. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόγραμμα απαγκίστρωσης σταδιακά από τις οδυνηρές συνέπειες του μνημονίου. Θέλουμε να υπάρξει ανάταξη των τραπεζών, ανακεφαλαιοποίηση, να τελειώνουν τα capital controls, να υπάρξει συντόμως επανεκκίνηση και με αυτή την κατάσταση
να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε, κοινωνικό πρόσημο. Κύριε Φίλη, να σας πω κάτι. Αυτό που έκανε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό το τελευταίο εξάμεινο. Είπε νωρίτερα ο κύριος Χατζηδάκης ότι στη Γερμανία είναι μαζί είναι η κυρία Μέρκελ, ναι, με το S5. Ναι. Στη Γερμανία. Ναι. Σε όλο τον Νότο δεν είναι. Ο Νότος κάτι σημαίνει. Η Νότια Ευρώπη έχει μια διαφορά, έχει ανταγωνιστικό πολιτικό σύστημα, ναι, το οποίο ανταποκρίνεται και στην ένταση της κρίσης στον Νότο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Την κυβέρνηση Μόντι τη στήριξαν πριν από μερικά χρόνια στην Ιταλία σχεδόν όλα τα κόμματα πριν του κομμουνισμού. Και κατέρευσε. Μα, δεν προχώρησε το πρόγραμμα. Η δική σας δηλαδή που δεν τη στήριξε κανένας παρά μόνο ο κύριος Καμένος δεν κατέρευσε. Ένα λεπτό, κύριε, Χατζηδάκη. Προχώρησε κάποιο πείραμα τέτοιου είδους συνέστησης. Δημοκρατικό κιόλα πείραμα, κύριε Φίλη, σε καμιά χώρα της Ευρώπης που το ξέρουμε. Πολιτικό είναι το διακύβευμα. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια και ο θεσμός που κάναμε το καλοκαίρι ή να είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα και να ξεκινήσουμε τον εμφύλιο Πετροπόλεμο. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανάταξη της ελληνικής οικονομίας μέσα στην πολιτική σταθερότητα. Γκρεμίζεται η οικονομία. Όχι μαζί όμως. Γκρεμίζεται η οικονομία. Κάνετε καταστροφή. Φρενάρατε στον γκρεμό και καλά κάνετε και φρενάρατε μπροστά στον γκρεμό. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε βούρτε τίποτα. Μη φτιάχνετε ένα κινδυνολόγιο. Με όλα αυτά τα προβλήματα θα κυβερνήσετε μόνοι σας με τον κύριο Καμένο τη χώρα. Μια χαρά όπως την κυβερνήσετε τώρα. Μόνοι σας καταφέρατε. Αφού χάσαμε τον αγώνα και τελείωσε το παιχνίδι και φάγαμε 10 γκολ, δώστε μας την εντολή να παίξουμε δεύτερο παιχνίδι. Πάλι μήπως και τα καταφέρουμε. Για τον αγώνα να μιλάτε καλύτερα, διότι δεν γνωρίζετε τι σημαίνει αγώνα. Όχι, λέω πολύ καλά. Αυτή 5 δισεκατομμύρια ευρώ που σημαίνει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μόνο, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που σημαίνει 10.000 ευρώ ανά οικογένεια. Ξαναλέμε και είστε τώρα η κυβέρνηση της ευαισθησίας και της μάχης, κύριε, και της λεβεντιάς. Ένα λεπτό. Πρέπει να ξέρω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πήγε να υπογράψει. Αυτή η κυβέρνηση πήγε να αγωνιστεί. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Και το αποτέλεσμα θα κρυφθεί. Το αποτέλεσμα προοπτική. Το αποτέλεσμα εμείς. Σας κατηγόρησα για προδοσία, σας κατηγόρησα για ερασιτεχνισμό. Τα 340 δις ευρώ δεν τα χρεώσαμε εμείς στον ελληνικό λαό. Ναι, αλλά χρεώσατε 90 σε 6 μήνες. Δεν είναι 90, κάνετε λάθος. Δεν μου λέτε, κύριε Φίλη, η κατάσταση για τη μέση ελληνική οικογένεια, η κατάσταση για τη μέση ελληνική οικογένεια σήμερα είναι χειρότερη ή καλύτερη. Πείτε ότι είναι καλύτερη. Πείτε ότι είναι καλύτερη σήμερα σε σχέση με το Γενάρη. Για το λαϊκό κόσμο, εσείς τι λέτε, είναι χειρότερη. Γιατί είναι. Όχι, δεν είναι χειρότερη. Οι τράπεζες κλειστές, η ανεργία παραπάνω, πείτε το. Θα ακούσετε αμέσως. Θα το κάνουμε τηλεοπτικό σπότ αυτό. Η κατάσταση αφού λοιπόν, είναι καλύτερη η κατάσταση έχει τώρα. Έχει δυσκολίες που δεν προκύπτουν από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Προκύπτουν από τα διέξοδα της τράπεζες πολιτικής ανάπτυξης. Νέα Δημοκρατία. Η ανεργία στο σούπερ μάρκετ δεν σας βγαίνει. Η ανεργία τον Ιούλιο ανέβηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Τότε, στην ύφεση ξαναγυρίσαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι κάνουμε δημοψήφισμα στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και θα κατακτηθεί ο τουρισμός. Μπούμε έχουμε τουρισμό. Συνεχίστε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα κάθε δύο μήνες. Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Φίλη. Υποτιμάτε τη λαϊκή θέληση. Κύριε Φίλη, με μεγάλη εσεί την υποτιμάτε, γιατί ο λαός καλός ή κακός είπε όχι και το κάνατε ναι στη συνέχεια. Όχι. Ο εκβιασμός είναι εκβιασμός, αλλά το χρέος μπήκε στο τραπέζι από δημοψήφισμα. Το υποτιμάτε. Έχει γίνει το κόμμα σας ο Πινόκιο της πολιτικής. Εντάξει. Από πού λοιπόν, ξεκίνησε και πού πήγε. Εντάξει, λοιπόν. Καλύτερα να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρά να είμαστε αυτό που είστε εσείς, υποτελείς των μεγάλων συμφερόντων στη χώρα. Καλά. Καλά. Και να λέτε να κλείσουν τα σύνορα για να πνίγουν μετανάστες στο Αιγαίο. Προς και να λέτε να κλείσουν τα σύνορα για να πνίγουν μετανάστες στο Αιγαίο. Λοιπόν, εντάξει, θα έρθουμε μετά σε αυτό. Πολύ καλά πηγαίνετε. Θα έρθουμε μετά σε αυτό, κύριε Φίλη, για να μην αλλάζουμε θέματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε κάτι. Δεν υπάρχει θέμα μεγάλου συνασπισμού. Τελεία. Υπάρχει Φίλη. Θέμα αυτοδυναμία και προγράμμα. Κύριε Χατζηδάκη, σα παρακαλώ. Λοιπόν. Καλά να βρει κοστική εσύ. Δεν θέλει μεγάλο συνασπισμό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Φίλη. Θέλω με το χέρι στην καρδιά τώρα, επειδή είναι και δημοσιογράφο χρόνια κτλ. Και πιστεύω ότι επειδή είναι δημοσιογράφο. Ξέρω ότι θέλω